Διωγγώσατε στο μυαλό σας κάποιες αιμονές? Αυτό σου κάνει να όσο ασχολείσαι σου καρφώνεται η ιδέα αυτή στο μυαλό ότι δεν είσαι πλέον επιστημονικά άρρωστος, αλλά είσαι κατά βάθος ή δαιμονισμένος ή σου έχουν κάνει μάγια ή σε έχουν δέσει και σου καρφώνεται αυτό στο μυαλό και είναι τρομερά δύσκολο να το αποβάλεις. Αυτό σας δημιουργεί λοιπόν έναν επιπλέον εφιάλτη, σας βάζει σε σκοτεινές διαδρομές. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτές τις διαδρομές. Τι βιώνατε εκείνο το διάστημα? Και να επαναλάβω, έχετε ζητήσει βοήθεια, έχετε σταματήσει την θεραπεία και ζητάτε βοήθεια από ανθρώπους που απλά σας πάνε κάπου αλλού. Ναι. Τι είναι αυτό που βιώνετε στην καθημερινότητά σας, οι αιμονές? Μου είπατε ότι ζητήσατε βοήθεια από ανθρώπους που πολλές φορές επιχειρούσαν να σας τρομάξουν. Κοιτάξτε να δείτε, η παραψυχολογία είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι και αυτός ασχολείται εγκεφαλικά πλέον και όταν μπεις σε αυτό το χώρο όσο περνάει ο καιρός επιδεινώνεται το πρόβλημά σου. Mm-hmm. Η μαύρη μαγεία, αυτό το ότι σας πείσαν ότι κάποιος σας έχει κάνει μάγια, πώς επηρέασε τη ζωή σας? Τρομερά, δηλαδή απέφυγα την επιστήμη. Απέριψα μάλλον την επιστήμη και δέχτηκα ότι όντως ήμουν ή δαιμονιζόμενος ή με είχαν δέσει ή μου είχαν κάνει τα μάγια αυτά που ονομάζονται εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Και γενικά. Ζητήσατε βοήθεια, δηλαδή πήγατε σε ανθρώπους να σας ξορκίσουν από το κακό, να σας λύσουν τα μάγια? Δυστυχώς είναι ιστορίες που και μέσα από το ρεπορτάζ τη συναντάμε πολύ συχνά εδώ στην Κρήτη. Αν σας πω ότι ασχολήθηκα με 25 ολόκληρα χρόνια με την παραψυχολογία, ενδιάμεσα όμως επισκεφτόμουν κάπου σαν να συνερχόταν το μυαλό μου και έλεγα να δοκιμάζω και λίγο την επιστήμη. Πηγαίνοντας όμως στο νοσοκομείο, εγώ δεν είχα επιβεβαιώσει μέσα μου ότι όντως ήμουν άρρωστος, ψυχικά άρρωστος, αλλά απλώς για να μπορέσω να βρω μια λίγη ανακούφιση έπαιρνα τα φάρμακα, μου δίνανε τα φάρμακα, εγώ δεν τα έπαιρνα. Τα έφτυνα με λίγα λόγια, ή έπαιρνα μία δόση, δεύτερη δόση δεν έπαιρνα και κατέληγα να έφυγα μετά από το νοσοκομείο. Αυτή η μαύρη μαγεία, είπατε ότι ήταν στιγμές που νιώθατε ότι έχετε δαιμονιστεί. Τι σας έκανε στην καθημερινότητα? Θέλω λίγο να μου περιγράψετε την καθημερινότητά σας, τις αιμονές σας, το φόβο σας. Η σκέψη μου ήταν καθημερινός κάθε ώρα και κάθε στιγμή ότι είχα κάτι μέσα μου, ριζωμένο βαθιά μέσα μου και το οποίο δεν μπορούσε να μου το βγάλει το φάρμακο διότι πλέον είχα πιστεί ότι ήταν ο έτσι εδώ. Γι' αυτό πήγαινα στους παραψυχολόγους και μπορώ να σας πω ότι αρκετός κόσμος πηγαίνει δυστυχώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Γιατί σε αυτά που βίωσα εγώ μπορεί να υπάρχουν ανθρώποι που είναι νόμιμοι,
Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω εγώ πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές ότι εσείς μιλάτε για την δική σας εμπειρία, ότι πέσατε σε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε άδεια άσκησης επαγγέλματος και ότι δεν τους βάζουμε όλους σε μία σούμα. Και οφείλουμε να κάνουμε αυτήν την επισήμανση, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, που είναι νόμιμοι, που έχουν χαρτιά δηλωμένα στην ελληνική πολιτεία. Βεβαίως, άρα να το ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως. Μιλάμε για την δική σας προσωπική εμπειρία. Βεβαίως. Ο φόβος που κάποιοι σας εμφύτευσαν στο μυαλό, σε ένα ήδη φοβισμένο μυαλό, πότε νιώσατε ότι έχει διωγγωθεί σε τέτοιο ποσοστό που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε? Όταν πλέον είχα δώσει αρκετά χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μου φύγει μια τεράστια περιουσία με αποτέλεσμα να μην δω λύση. Τότε πλέον αναγκάστηκα, έβαλα τα πράγματα κάτω, είπα 25 χρόνια δεν βρήκα λύση από αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι και να έκανα δεν έβρινα λύση. Άρα λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή, θέλοντας και μη, να εμπιστευτώ την επιστήμη. Τι σας έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι? Τι είναι αυτό που σας έλεγαν και αρχικά σας έπειθε? Ότι υπάρχει ο έξω από εδώ, ότι μπορούν με διάφορα ξόρκια να τον βγάλουμε, θέλω τόσα. Σας υπέβαλαν δηλαδή και σε μια διαδικασία ξορκισμού? Σχεδόν, ας το πούμε εξορκισμό. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι το πώς οι άνθρωποι πάνε εκεί και στρέφονται εκεί, mm-hmm. αντί να στραφούν στην επιστήμη. Όλα αυτά τα χρόνια που παλεύατε με το ψυχικό σας νόσημα και μπήκατε σε αυτές τις διαδρομές, χάσατε ανθρώπους που ήταν δίπλα σας, που όταν τους είπατε ότι εγώ πάσχω από ένα πρόβλημα, αν τους είπατε ότι πάσχετε από σχιζοφρένεια, έφευγαν, σας άφηναν μόνο? Γιατί γνωρίζω ότι έχετε μια οικογένεια που σας στήριξε και σας στηρίζει πάρα πολύ. Και την υπερευχαριστώ την οικογένειά μου. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το πρόβλημα φαινόταν. Από κινήσεις χεριών, από όταν είναι κάποιος έχει μια πάθηση, η πάθηση αυτή καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του. Είναι σαν ένας καθρέφτης. Ο άλλος το βλέπει και σου λέει αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Χάσατε ανθρώπους από τη ζωή σας, σαφώς, επειδή τρόμαξαν? Σαφώς χάνεις ανθρώπους. Σαφώς. Και χρόνια χάνεις, και φίλους χάνεις, και ανθρώπους χάνεις, τα πάντα. Όταν ακούει από τον γιατρό του ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Είναι πολύ δύσκολο, διότι σχιζοφρένεια κατά μια έννοια είναι μη θεραπεύσιμη, δηλαδή 100% αυτό που λέει ο κόσμος, ότι όταν ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλάει, αλλά για μένα αυτό δεν ισχύει. Όταν εμπιστευτείς πλέον, όταν κατανοήσεις και εμπιστευτείς πλέον τον γιατρό σου και πρώτα τον εαυτό σου και πεις είμαι άρρωστος, χρειάζομαι βοήθεια, βοηθήστε με, εκεί επεμβαίνει πλέον η επιστήμη. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους? Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ και δεύτερον να συνεχίσουν όπως βαδίζουν τώρα και να είναι πεπισμένοι ότι σε κάθε
ακόμα και στη χειρότερη μορφή ψυχικής νόσου, θα τα βγάλουν πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.